Coach, μια εύκολη νίκη σήμερα, απέναντι σε μια ομάδα που είχε πολλές απουσίες. Πόσο δύσκολο ήταν πρώτα απ' όλα, ή καλύτερα να ξεκινήσω πριν που είναι το παιχνίδι, για το γεγονός ότι ο Αποέλ μετά από ένα μήνα πετυχαίνει νίκη. Από πλευράς ψυχολογίας, πόσο βοηθάει αυτό εν ώψη της συνέχειας και πόσο πολύ ανυπομονείτε να δείτε επιτέλους την ομάδα πλήρης για τη συνέχεια. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Αυτό που πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε την ομάδα να παίξει όλοι μαζί. Έχουμε να παίξουμε μαζί, νομίζω, από ποτέ. Αν και είναι γραμματικά δεν στέκει, συντακτικά. Εντάξει, το σημερινό παιχνίδι, για να πούμε για το σήμερα, δεν αντέχει κριτική. Η ΕΘΑ ήρθε με σχεδόν ένα πολύ ελλειπές ρόστερ. Λείπανε δύο Αμερικάνοι, άρα νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κριτική. Ούτε καν στα θέμα ψυχολογίας για μας. Τώρα το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι που έχουμε σε 10 μέρες περίπου με το νέο έτος στην Πάφο. Ελπίζουμε μέχρι τότε να είναι και ο Λάντεν και ο Μαραγκός, πιστεύω πλέον να είναι 100% έτοιμο. Οπότε να αρχίσουμε να βλέπουμε την ομάδα αυτή που χτίσαμε το Σεπτέμβρη. Η Ένωση πέτυχε μεγάλη νίκη στη Λεμεσό σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα. Πλέον είναι δύο νίκες μπροστά σας. Είσαστε 6-6 εσείς. Η Ένωση είναι στην τέταρτη θέση, 8-4. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι η τετράδα με το τέλος του τρίτου γύρου. Είσαι αισιόδοξος ότι ο Απόλλωνας θα καταφέρει να μπει στα playoff και να κοντράρει ακολούθως για τον τίτλο? Εντάξει, αν δεν ήμουν αισιόδοξος ή δεν πίστευα στην ομάδα, δεν θα ήμουν εδώ. Η ομάδα έχει περάσει πολλές δυσκολίες φέτος, τα έχετε δει κι εσείς. Χτιστήκαμε, τα έχουμε πει πολλές φορές τελευταία στιγμή. Παίξαμε τρεις πρώτες αγωνιστικές χωρίς ξένους. Ήρθανε μετά οι τραυματισμοί. Αλλά πιστεύω πολύ στην ομάδα, πιστεύω στη δουλειά που γίνεται και νομίζω ότι ο τρίτος γύρος θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα για το πόσο μπορεί το Αποέλ φέτος να πάει πιο ψηλά. Να πούμε και κάτι για τον Στέφανο Δηλιάδη, που ήταν εντυπωσιακός και πάλι. 21 πόντους, 7 rebound, 10 assist. Λίγο έλειψε να κάνει triple-double. Θα το δούμε να κάνει triple-double, τι λες εσύ? Όχι, το βγάζω γιατί έχουμε βάλει ένα στοίχημα. Οπότε επειδή θέλω να το κερδίσω εγώ, δεν τον αφήνω να το τελειώσει. Μόλις δω τη στατιστική ότι πλησιάζει, το βγάζω έξω. Αστείευομαι, εντάξει, πιστεύω ότι ο Στέφανος είναι από τα παιδιά που είναι το μέλλον του κυπριακού μπάσκετ. Βελτιώνεται συνέχεια, έχει διάθεση και μαθαίνει συνέχεια. Και νομίζω ότι θα αποτελέσει τον επόμενο μεγάλο αστέρα του κυπριακού μπάσκετ. Είναι σε μια ηλικία που μαζεύει και χωνεύει πράγματα. Και θεωρώ ότι πέρα από το Αποέλ, που είναι ευτυχία που τον έχουμε εδώ, ότι είναι και πολύ σημαντικό τον έχει το κυπριακό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Κότσι, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα.